φίλες και φίλοι, έγινε το απίστευτο. Ο ίδιος ο Μάρκος διέγνωσε την εγκυμοσύνη της Ανδριάνας. Τυχερός πατέρας ο Δημήτρης, που βέβαια δεν έχει ιδέα. Η δικιά μας τα έβαψε μαύρα και ο γιατρός κατάμαυρα. Βρήκε παρηγοριά στην αγκαλιά μιας κάποιας φωτεινής, μην το ψάχνετε. Τους έπιασε στα πράσα η Ανδριάνα και υπήρξε μια αμηχανία. Μετά βέβαια τους βγήκε και όλη η υποβόσκουσα γλυκουλιά. Αφού αγαπιούνται γαμώτο. Εν τω μεταξύ, ο Πάνος κάνει επαγγελματικά ανοίγματα. Άνοιξε ένα ξενοδοχείο απέναντι από το μπαρ, πήρε και τον Τζίμι σερβιτόρο. Και ο Τζίμις φαίνεται να έχει καλές σχέσεις με την εργοδοσία. Εν τω μεταξύ, η Μαργαρίτα ψήνει τον Μάρκο να της χορηγήσει ένα σεμινάριο νοσηλευτικής. Θα φύγει στην Αθήνα, λέει. Καπάκι σε όλα αυτά, προέκυψε και πρόβλημα στην εγκυμοσύνη της Ανδριάνας. Σοβαρό πρόβλημα. Μάρκο. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Τα έχουν αυτά οι εγκυμοσύνες. Ήταν πρώιμη η κοίηση. Πρέπει να καθαρίσει ο οργανισμός. Μπορώ να σε βεβαιώσω ότι σε λίγο θα είσαι σε θέση να ξαναμείνεις έγκυος. Ε? Να σε βοηθήσω να ανέβεις, θα ξαπλώσεις. Μπα, δεν μπορώ να ανέβω πάνω. Θα ξαπλώσω εδώ. Αν καταφέρω να κοιμηθώ, δηλαδή. Όχι, θα καταφέρεις. Πρέπει να κοιμηθείς. Έλα, έλα. Έλα να σε βοηθήσω. Έλα, έλα, έλα. Ξάπλωσε. Εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πηγαίνω. Μην φύγεις. Εννοώ ότι θα ήθελα, αν μπορείς, να μείνεις λίγο. Εντάξει. Θα μείνω όσο θες. Θα μείνω όσο θέλεις, όχι όσο θέλεις γενικά να μείνω. Θα μείνω όσο χρειάζεται, γιατί. Εντάξει, να βγάλω ρίζες εδώ, θα μείνω. Α, όσο. Σταμάτα. Πολλά λόγια, πολλά λόγια. Έτσι θα με κοιτάς όλη την ώρα. Δεν σε κοιτάω. Μα πώς, αφού νιώθω το βλέπω σου πάνω μου. Μήπως θα τα προτιμότερο να φύγω, νιώθω σαν τσουπανόσκυλο. Πολλά λόγια. Πολλά λόγια. Τηλέφωνο, βρε αγάπη μου, 2 ώρες απόσταση είμαστε. Δεν χρειαζόταν να έρθετε, καλά είμαι. Η μάνα όμως το διαισθάνθηκε. Τι διαισθάνθηκες, μωρέ Ρόζα, του καλού καιρού κοιμόσουν όταν πήρε η Φλόρα. Η Φλόρα, αυτή μας έκαψε. Ναι, Μάρκο, οι γονείς μου, τα αδέλφια μου. Μάρκο Στάικος, γιατρός. Γιατρός. Άτσα, προαγωγή δικιά μας. Άτσα. Άτσα. Πάντα τον θέλαμε το γιατρό στην οικογένεια. Ναι. Και γιατρός και καρπερός. Έλα, έλα, έλα. Άστασε, έλα, έλα. Εμείς πάμε μέσα να φτιάξουμε καφέ. Εμείς πάμε μέσα να φτιάξουμε ένα καφέ. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει εδώ? Δεν ήξερα ότι θα έρθουν, αλήθεια. Όχι, παιδί μου, άλλο ρωτάω. Η οικογένειά σου πιστεύει πως εγώ. Η οικογένειά σου πιστεύει πως εγώ, τέλος πάντων, θα ήμουν ο πατέρας. Αν σου είναι εύκολο. Όχι, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουν ότι ξαναγύρισα στον Δημήτρη. Είναι μια ωραία ευκαιρία να το μάθουνε. Αποκλείεται. Αν το μάθουν αυτή τη φορά, θα τον σκοτώσουν. Τι εννοείς αυτή τη φορά? Του τα έχουν λίγο μαζεμένα την τελευταία φορά που με παράτησε για τη Βοτανού. Αυτή η Βοτανού δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Είναι αλήθεια, το συνηθίζει αυτό η Βοτανού. Γεια, συνέχισε. Κοίτα, αραβωνιαστήκαμε, τον γνώρισαν, μετά με κεράτωσε και η οικογένειά μου το πήρε λίγο βαριά. Για την ακρίβεια, ο πατέρας μου έπαθε έμφραγμα και τα αδέρφια μου πλάκουσαν στο ξύλο το Δημήτρη. Λίγο. Τα αδέρφια σου είναι τραμπούκι. Τραμπούκι. Είναι βαθιά συναισθηματική. Πόσο βαθιά συναισθηματική? Πάρα πολύ βαθιά συναισθηματική. Έλα, Μάρκο, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τι σου ζητάω? Μία μέρα μόνο να κάνεις τον σύντροφό μου. Σε παρακαλώ. Άντε, μία μέρα κομμάτια να γίνει. Α, είναι και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρεις για τα αδέλφια μου. Έχουν κάνει και φυλακή? Όχι, τελευταία στιγμή την γλιτώσανε. Α. Εκτός από βαθιά συναισθηματική, είναι και φανατική Ολυμπιακή. Αυτός ο συνδυασμός έχει πολύ ενδιαφέρον.
Γιατί τα καλύτερα μου τα αφήνετε πάντα τελευταία. Το πράγμα, τι έβαλες μέσα? Φραγκόσικο. Έχει βιταμίνες πολλές, ε. C, B, D, E, F, G, H, X, Y, Z. Το βλέπω εγώ το παιδί, είναι χλωμό. Κοριτσάρα μου εσύ. Καψούρα μου. Ερωτά μου. Αδερφέ μου. Λαμπρό. Είσαι ένα παλιωτόμαρο. Θέλω να σ' αγκαλιάσω. Έλα, κάτσε. Τα νέα σου. Τους παράτησα και έφυγα. Δεν την μπορώ την πόλη εγώ. Δεν μ' αρέσει το χωριό. Να βγαίνω στον δρόμο να ακούω μια ζεστή καλημέρα. Την κόρη μου την είδες? Πόσο καιρό λείπω? Εδώ ρε. Εδώ ρε Λάμπρο, στον υπέρηγο. Κοίταξε μια κουκλάρα. Από τώρα έχει αρχίσει τις φωτογραφίσεις, ε. Έχει τα χρώματά σου. Και κάτι πόδια ψηλά. Ελαφίνα. Πού τα είδες εσύ τα ψηλά τα πόδια, πες μου? Είχε κανιά το κορίτσι. Θα το γράψω κολυμπητήριο. Από μάτια όμως, ίδια η μάνα της. Από μαλλί, κοίτα μαλλί, αφάνα. Τι αφάνα ρε Λάμπρο, σκιά είναι αυτό? Σκιά δεν είναι ρε Μαρισάκι αυτό? Λάμπρο μου, καλώς ήρθες. Μίκα, τις ομορφιές σου. Όχι και ομορφιές, πρωί πρωί, τώρα ξέρεις, απεριποίητη. Και απεριποίητη εσύ λάμπεις. Φαντάζομαι το βράδυ θα λάμπεις περισσότερο. Η κολαμπίδα μου. Λοφωτιά μου! Λαμπρό, ηρέμησε. Έχουμε και πολλά παιδιά εδώ πέρα. Μας ήρθες πυροτεχνημένος από την Πάτρα. Τη σκιά μου, γαμώ! Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Καλό βιβλίο αυτό, αλλά στο τέλος αυτή πεθαίνει. Τώρα γιατί μου το χα... Όλγα... Sorry, είπα να σε γλιτώσω από τη στεναχώρια. Να σε κεράσω κάτι? Έχω λουκουμά. Δεν κάνω τώρα τέτοια. Για σένα ήρθα. Για μένα? Βαριέμαι που δεν έχουμε μάθημα και σκέφτηκα να πάω στο μυστικό μου κρυσφύγετο. Θες να έρθεις? Κρυσφύγετο, πού? Θα δεις. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από την εκκλησία. Bye! Guten Morgen, Margaret. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά δεν έχουμε ανοίξει ακόμα. Αδερφάκι μου, ο Ντοκ που είναι? Δεν ξέρω. Γαριδάκης! Α, μάλλον θα έχει πάει για τρέξιμο. Άραξε και θα έρθει. Δεν μου λες. Έχει μια αγελάδα στην πόρτα. Το ξέρω. Τι είναι αυτό, νέα μόδα? Πήρες αγελάδα αντί για σκυλό? Ναι, φοριέται πολύ τώρα τελευταία. Μπίζνα είναι ρε πάνω. Θα την κληρώσω να βγάλω κανένα φράγκο. Γιατί δεν σε πληρώνει ο Κυρίζης? Ότι δεν με πληρώνει ο Κυρίζης, δεν με πληρώνει. Εγώ θέλω να πάω σε σεμινάριο νοσηλευτικής. Ο γιατρός. Ξέρει τις πρώτες αγελάδες μπροστά στο μαγαζί του? Όχι, και δεν χρειάζεται να το μάθει. Δύσκολο. Διότι αγελάς έχει φραγκάρει την είσοδο. Ας πηδήξει τη μάντρα. Ούτως ή άλλως είναι η μόνη που θα του κάτσει. Έλα ρε, την καλή της καλή. Εδώ, αυτή την πέρα. Για φέρε, φέρε λουκάνικο, φέρε λουκάνικο. Όπα με τα λουκάνικα, παιδιά, θέλω κι εγώ, ε. Παίρνει το πιτάκι σου, ε. Σε πέρα στον εαυτό σου. Θέλει κανείς χυμό? Βάλε λίγο μέλι στις τηγανίτες. Όχι τώρα, ρε, μα να τρώω λουκάνικο. Χρειά μια πίνα. Κάπως στυλώθηκα. Παιδιά, φάτε το, να φέρω και το άλλο του ταξί. Άντε, σας πιάσαν οι ευγένειες και δεν έχετε βάλει πουκιά. Γιατρέ μου, πάρε λίγο γιουβετσάκι. Βρε Σωτήρη, βάλε παιδί μου λίγο βούτυρο στο λουκάνικο να λαδώσει. Κοντεύεις να ρέψεις, αγόρι μου? Ναι, μαμά. Δεν τρώνε τίποτα, είναι τρομερό. Κι εγώ τρέμω ολόκληρος, έτσι πάω. Τελευταία κομμάτια τυρί, ποιος? Αφήστε το, θα το πάρω εγώ που είμαι και πιο αδύναμη. Μπράβο, κόρη μου, γιατί ο μπαμπάς δεν κάνει να τρώει. Το τυρί είναι θάνατος για τη χοληστερίνη, έτσι, γιατρέ? Ναι, το τυρί. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με το τυρί. Γιατρέ, τι ωραία που ακούγεται αυτή η λέξη. Το τυρί. Όχι, το γιατρέ. Νικόλα μου, βάλε λίγη μουσταρδίτσα στο λουκάνικο για να γλιστρήσει, ε. Ναι, να γλιστρήσει. Τσουλίδρα θα κάνει. Κύριε Νικόλα, να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω τώρα πώς μου ήρθε περίεργο. Από χοληστερίνη, πού περίπου βρισκόμαστε? Όχι περίπου, ακριβώς, 450. Α! Ναι, δεν έχω παράπονο. Εντάξει, μην τσενιάζει για τον πατέρα μας.
Τη μικρή κοίτα να προσέχεις. Ναι, τη μικρή ή η μικρή. Η μικρή. Μην τρέπεσαι, Μάρκο μου. Ο Μάρκος με προσέχει σαν τα μάτια του. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου. Ναι, λουλούδι μου, έτσι είναι. Έτσι. Άντε στην υγεία μας. Άντε η ώρα καλή, άντε. Άντε, γεια. Λοιπόν, καλά ήταν οι αγάπες και τα λουλούδια. Ώρα για νοικοκύρεμα. Σηκωθείτε να με βοηθήσετε. Θα σε βοηθήσω εγώ. Να κάτσε εκεί που κάθεσαι. Σηκωθείτε ρε. Γαϊδούρια, έλα, μπρος. Έλα ρε μάνα, ακόμα δεν άκουσα να τρώμε. Επειδή δεν τρώει αυτός. Δεν το δρόμο κάναμε. Γουργουρίζει ακόμα η κοιλιά μου. Πώς φαίνεται. Ξέρω τι να πω. Άοσμος, άνοστος, άχρωμος, άγευστος. Ξέρω ακριβώς τι είναι. Το υποψιάστηκα από την πρώτη στιγμή. Δεν πιστεύω να εννοείς αυτό που σκέφτομαι. Πολύ φοβάμαι ότι ο γιατρός είναι Παναθηναϊκός. Καλά μωρέ, δεν πειράζει. Καλό παιδί να είναι. Όχι μάνα, αυτό όχι. Πήγαινε καθάρισε. Γιατρέ, να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Τι ομάδα είσαι. Β' Ρέζου Στατικό. Σε ποια λίγκα. Πού. Σε ποια χώρα λέω. Σε όλες τις χώρες Β' Ρέζου Στατικό είναι. Εγώ μιλάω για τη Σούπερ Λίγκα. Πόσα λουκάνικα έφαγες. Πολλά, γιατί. Άστο, το έχω. Σε ρωτάει τι ομάδα είσαι στο ποδόσφαιρο. Α, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Και με τι ασχολείσαι. Διάβασμα, μουσική, τρέξιμο. Πλέξιμο, βελονάκι, κέντυμα. Έλα ρε Ανέστη. Με συγχωρείτε εμένα, θα πρέπει να πάω σιγά σιγά. Πού πας παλικάρι μου, θα φάμε τώρα. Α, τώρα θα φάμε. Θα βγάλω τσιπουράκι με μεζέ. Πρωί, εγώ τσιπουράκι μεζέ δεν. Αφήστε τον άνθρωπο να φύγει, έχει δουλειά. Ναι. Θα τα πούμε αργότερα, αγάπη μου, έτσι. Ναι, ναι, αγάπη μου. Εσείς φάτε, εγώ σας βλέπω και χορταίνω. Στο καλό. Στο καλό, αγάπη μου. Κυπαρίσι μου, κολόνα του σπιτιού μου, στο καλό. Καλό παιδί και σεβαστικό. Μ' αρέσει. Καλός είμαι. Μην παίρνετε θάρρος. Πρέπει να είναι ΑΕΚ. Τσίπουρο, συγχύστηκα. Δεν φταίω εγώ, μπαμπά. Γαριδάκι, άργησες. Ξενυχτούσαμε. Λέγε γρήγορα, γιατί βιάζομαι. Είναι μια συμμαθητριά μου και μου ζήτησε να πάμε στο μυστικό της Κρυσφύγετο. Έχω δύο απορίες. Θα συλλήσω γάμεσος, λέγε. Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω. Κοίτα. Νομίζεις ότι είναι κάτι πονηρό. Όπως ξέρεις, οι γυναίκες δεν... Νομίζω ότι θέλει να... Ξέρεις. Ναι, αλλά εσύ μπαινώ. Τι πρέπει να κάνω. Αν κάνω την πρώτη κίνηση, θα προσβληθεί. Αν δεν την κάνω, θα πει που πήγαν οι άντρες. Δεν ξέρω, Γαριδάκη, είμαι πολύ μπερδεμένος. Τελικά τι θέλουν οι γυναίκες από εμάς. Κοίτα. Εντάξει, Γαριδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν πολύ σαφής. Χάρηκα που τα πάμε. Τα λέμε. Γεια. Όλα από μένα τα περιμένουν. Συγγνώμη, σας ενοχλώ να περάσω λίγο στο γραφείο μου. Γιατί? Εσύ γιατί δεν είσαι στο πόστο σου? Γιατί ετοιμάζω μια κλήρωση. Κληρώνω μια αγελάδα. Α! Κληρώνω μια αγελάδα για να πληρώσω τα σεμινάρια της νοσηλευτικής. Αυτό είναι το πλάνο. Αυτό είναι το πλάνο. Αυτό είναι το πλάνο. Αυτό είναι το πλάνο. Γιατί αν νομίζετε ότι μου φτάνουν τα 200 ευρώ που μου δώσατε, δεν μου φτάνουν. Τι να κάνω τα 200 ευρώ? Δεν μου φτάνουν. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εσύ, λαέ, έχεις εδώ για αντίσταση και πάλι. Όχι για την κλήρωση της αγελάδας. Α! Έλα, πάμε τώρα για την κλήρωση. Ντοκ, για σένα ήρθα. Να σου φτιάξω τη μέρα, μιας και θα γίνεις νονός. Κοίτα την κουκλάρα θα κάνω. Καλύτερη από τη δασκάλα σου. Δεν είναι δασκάλα μου. Γιατρή Ολυδίας λέγεται. Έλα αγάπη μου, η μαμά ρωτάει τι ώρα θα έρθεις να φάμε. Η μαμά ρωτάει τι ώρα θα πάω να φας. Θέατρο κάνουμε. Δεν θέλει να τους πει ότι το παιδί είναι του Δημήτρη. Καλά κάνει. Το σαπακιάσουν το παιδί στο ξύλο. Αυτή είναι μισηγότη. Οστρογότη, κανίβαλη. Εμένα θα μου πεις. Άσε που ακουμπιούνται, φωνάζουν, εγκαρίζουν, τρώνε, τσιμεντόλιθες να τους βάλεις, θα τους φάνε. Και καλά τα τρώνε. Όταν δεν τρώνε, αρχίζουν την ανάκριση. Ντοκ, επικοινωνία λέγεται αυτό.
του συνηθίζουν οι οικογένειες. Ξεκόλα. Εσύ δεν βλέπω να ξεκολλάς από εδώ. Αφού σε γουστέρω, μωρή σαλούφα. Τώρα εσύ θέλεις να μου πεις ότι θα πας να παίξεις ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί. Γιατί δεν ξέρεις να παίζεις ποδόσφαιρο. Θα μάθω αναγκαστικά. Τους λείπει ο 13ος παίχτης και με ζήτησαν να πάω να παίξω. Να μην αργήσεις και να έχεις ανοιχτό το κινητό σου. Μην ανησυχείτε, μητέρα. Πιάνω φωτιά. Πιάνω φωτιά. Πιάνω φωτιά. Έχεις την κίνηση μέσα σου. Λαμπρό, πώς από εδώ. Ήθελα να σε βρω μόνη σου, να σου πω δύο λόγια. Να κεράσω κάτι. Κουλουράκι, κόκ, τουλούπα. Δεν φέρθηκα σαν άντρας. Σου εξομολογήθηκα τον έρωτά μου σε μια στιγμή αδυναμίας. Μετά κρύφτηκα. Έφυγα μακριά, στα ξένα, στην Πάτρα. Δεν μπόρεσα όμως να σε ξεπεράσω. Με κολακεύει πάρα πολύ αυτό που λες, Λάμπρο, αλλά εγώ... Μην μιλάς. Άσε τα μάτια να μιλήσουν. Μίκα, εγώ τον έρωτα τον έχω χορτάσει. Το ενδιαφέρον μου δεν είναι σαρκικό. Εκεί στην Πάτρα που έφτιαχνα τις βρύσες και τα συμφόνια, ένα τραγούδι μου έρχονταν συνέχεια. Έρωτα μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε. Μίκα, εγώ σε σέβομαι και σε υπολείπομαι. Υπολείπτομαι. Ναι, εγώ τι είπα. Έλα τα τραβήξει ένα λαχνό. Θα τελειώσει και το μαρτύριό σας έτσι. Τράβο να τελειώνουμε. Τραβήξτε. Το νούμερο 26. Το ξέρα. Το ξέρα. Το 26 στη ρουλέτα πάντα με πληρώνει. Εσύ πήρες λαχνό για να κερδίσεις η Ελλάδα. Ναι, ρε ντόγκ. Πώς θα το θρέψω το μωρό με σου στις κρίσεις. Μπαμπά, στείλ την αγελάδα στο μαγαζί. Τσίου. Τι ώρα αύριο. Καλώς το Μάρκο, έλα. Πάνω που βάλαμε για φαγητό. Σ' αγαπάει, βρε, η πεθερά σου. Να σε ρωτήσω κάτι, πόσα γεύματα τρώνε. Τι πόσα, κανονικά. Πόσα τρώτε, μπαμπά. Τι τρώμε, τα κλασικά. Πρωινό, δεκατιανό, σνακ φρουτάκι, μεσημεριανό, απογευματινό, σνακ φρουτάκι, βραδινό. Καμιά μπυρίτσα με μεζέ, σνακ φρουτάκι. Για να μην πέσουμε άδειο στο μάχη, λίγα μπισκότα παπάρα μεγάλα. Δεν τρώμε πολύ, δεν θέλουμε να βαρύνουμε. Τσιμπάμε. Τσιμπάμε. Έλα, έλα, ας αρχίσουμε, ρε παιδιά. Ο μπαμπάς έφερε γαρίδες. Γαρίδες! Βρέχεις! Πού είναι οι τρόποι σας? Μάρκο, πάρε πρώτος εσύ. Πάρε μου λίγη σαλάτα. Ναι, ναι. Φτάνει. Δεν θα φας. Εγώ δεν έλεγα από το σέντρο. Άρα τα μεγάλη. Για πέρα από το καλά λουκάνικο. Για πέρα από την πράγμα. Ναι. Την πράγμα. Σπασμένα πλευρά. Και λεκάνη. Εντάξει, εντάξει, μη σε νοιάζει. Άσο πάνω. Ναι ρε. Έλα, έλα, άσε με και τρώω τώρα. Νικόλα μου, λέω μιας και ήρθαμε να σου κάνει καμιά εξέταση ο Μάρκος. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Για να συνεχίσει να τρώει έτσι λίγο, δεν θα βρισκόμαστε. Μια χαρά είναι η διατροφή μου. Μεσογειακή. Ο ακατανόμος μου δημιούργησε την πίεση. Ναι, αλλά και εσύ του δημιούργησες ένα κάταγμα. Φτάνει, μην κάνεις τα παιδάκια. Όταν λέμε κάταγμα, τι κάταγμα δηλαδή ήταν αυτό? Στο χέρι. Ένα απλό, ένα λίγο. Μη σου πω ράγισμα. Ρογμόδες δηλαδή. Όχι, κανονικό ράγισμα. Είχε κάποιο κάτι χεράκια, πορσελάνη. Θυμάστε. Ελαφρικό καλό. Θυμάστε, όταν πάτε για ξύλο, πάτε όλοι μαζί ή αποσπασματικά? Όλοι, 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 όλοι. Είμαστε δεμένη οικογένεια. Και τώρα μην φανταστείς κανένα ξύλο. Ξύλο. Ένα απλό τζαρτζάρισμα ήταν. Τζαρτζάρισμα. Ναι, 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 έτσι για να το φοβήσουμε λιγάκι.
Να μας θυμάται όποτε αλλάζει ο καιρός. Έλα, γεια μας! Έλα, γεια μας! Έλα, τέτοια! Έλα! Δεν τρως καμπρέ. Δεν πιστεύω να μη σ' αρέσει η μαγειρική της Ρόζας. Δεν πιστεύω. Σου συνέβη κάτι? Όχι, αλλά νομίζω ότι απομακρυνθήκαμε λίγο. Α, ναι, το είχα ξεχάσει ότι δεν είσαι της γυμναστικής. Είμαι, πώς δεν είμαι? Απλά δεν μ' άρεσε το σχολείο. Προπονούμε με τις ώρες στο σπίτι. Φτάνουμε? Φτάσαμε. Αυτό δεν είναι το σπίτι του Βράκα? Αυτό. Το περίφημο στοιχειωμένο σπίτι της Λιδίας. Ωραίο δεν είναι? Ωραίο είναι. Πάμε πίσω τώρα. Μην μου πεις ότι φοβάσαι. Εγώ? Ποιος τα λέει αυτά? Απλά σε λίγο θα ανοιχτώσει. Δηλαδή, όχι σε λίγο, αλλά κάποια στιγμή θα ανοιχτώσει. Ακόμα καλύτερα. Περίμενε. Μην μ' αφήνεις πίσω. Περίμενε. Είδες το κουκλάκι μου? Καλά, ε. Τι τύχη μου έχει φέρει. Κάθε Σαββατοκύριακο το ξενοδοχείο είναι τίγκα. Μα να μην είμαι εδώ στα Αγένεια. Έμα θα έγινε χαμός. Δεν μου λες ρε Πάνο, το ξενοδοχείο το τσίμπησε το μωρό η δασκάλα. Μα τα μωρή κουτσομπολά. Δεν τον περίμενα πάντως η Ανδρέα να τα ξαναφτιάξει με αυτόν τον αρχιτέκτονα. Γιατί ποιος τον περίμενε? Το άκουσες αυτό? Το παιδί είναι της Ποντικομαμής. Ποτέ μου δεν το συμπάθησε αυτόν τον τύπο. Γιατί ποιος το συμπάθησε? Σκέτης Νομπαρία. Το χωριό ούτε που να το φτύσει, ε. Έμαθα ότι έχει έρθει να πουλήσει και το σπίτι της μάνας του. Μαύρη πέτρα ρίχνει. Είναι εδώ ο Βάζελ. Ο λαγός είναι στο χωριό. Ένα-δύο. Πώς μ' ακούς? Δυνατά, καθαρά, όπως πάντα. Δεν είναι παράνομο? Και ποιος θα μας δει? Δεν μένει κανείς εδώ. Όσοι έμειναν πέθαναν. Δεν θα ήταν καλύτερα να φύγουμε? Μια ζωή την έχουμε. Μην είσαι χέστης. Έλα. Έρχομαι. Έχετε περιστατικά? Τι περιστατικά? Όχι και περιστατικά. Κουνιαδάκια. Εσύ τι είσαι, γλυκιά μου νοσοκόμα? Ξερνάω τώρα του τύπου. Κάνε υπομονή. Θα ξεράσουμε μετά μαζί του τύπου. Έλα γαμπρέ, ετοιμάσου. Πρέπει να φροντίσουμε για το βραδινό. Το βραδινό? Με τι νησί και θα μείνουμε? Τώρα με στουμπόσατε από το πρωινό. Πάμε για το βραδινό. Έλα ρε παιδάκι μου, κουβέντα θα ανοίξουμε. Έλα, άντε. Προχώρα. Εγώ να φύγω τώρα, δηλαδή? Φεύγεις, αλλά δεν απομακρύνεσαι. Δεν απομακρυνόμαστε. Απομακρυνθήκαμε, βλέπω. Άντε ρε, πάρ' την καράφλα σου και φύγε. Αυτό είναι το κρυσφυγετό μου. Εδώ έρχομαι να σκεφτώ, να γράψω ημερολόγιό μου, να ηρεμήσω. Ωραίος χώρος και σου φτιάχνει για τη διάθεση. Πάμε τώρα? Ακόμα δεν ήρθαμε. Εκτός και αν σε περιμένει η μαμά σου. Καμία σχέση. Γιατί δεν με χαιρετάς ποτέ στο σχολείο? Γιατί νόμιζα δεν με ήξερες. Είσαι αυτός που συνέχεια διαβάζει, ποτέ δεν παίζει και ποτέ δεν μου έχει ζητήσει το τηλέφωνό μου. Τι να το κάνω. Εξάλλου ένα χωριό είμαστε. Α, τώρα που είπες χωριό, έλα έξω να δεις πώς φαίνεται η θέα του χωριού. Συγγνώμη παιδιά, να ρωτήσω, πού πάμε? Για κυνήγι. Τι θα φάμε το βράδυ? Α, είναι και αυτό. Γιατί να αγοράζουμε κρεατάκι από το χασάπι? Με το αγορασμένο κρέας δεν έχει γεύση. Άλλωστε το θέμα είναι η φύση. Το νερό, η χλωρίδα, η πανίδα. Η πανίδα! Γιατί εδώ έχει και γαμό τις πανίδες. Αρκούδια, σκατζόχυρους, ταράνδους. Έχει ταράνδους η Λιδία? Έχει. Και μάλιστα εγώ βλέπω έναν αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω δει ταράνδο. Πού τον έχετε δει εσείς, δεν ξέρω. Έλα, κόψε το θέατρο, αδερφέ. Το ξέρουμε ότι η μικρή στα φοράει με τη λάμια τον αρχιτέκτονα. Την αρχιλάμια. Τον κάγκουρα. Τη βαζελοχαμούρα. Αυτό συγκάστρωσε. Και εσύ τι γιατρο πορεύεις? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τους Μπασέους δεν τους κοροϊδεύσε άνθρωπος. Το λαμόγιο θα πληρώσει. Και θα πληρώσει μαύρα. Τι
χτύπησες? Λίγο, το πόδι μου, καλά είμαι. Πώς θα βγούμε από εδώ? Το παράθυρο είναι χτισμένο. Κάτι θα σκεφτούμε όμως. Μέχρι να σκεφτούμε, εγώ θα έχω βγει. Σε αδίκησα. Είσαι καλός στη γυμναστική. Δεν είμαστε για γέλια τώρα. Κοιτάξτε, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ είναι επαρχία, το χωριό μιλάει. Και ξέρεις τι λέει? Ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, και κερατάς και εκδαρμένος. Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Στις 9 του μακαρίτη, άλλον έβαλε στο σπίτι. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα. Σωτήρη, ξεφεύγεις. Ρε παιδιά, η Αδριάννα δεν είναι έτσι. Άσε ρε που δεν είναι. Σε έβαλε αλλαγή στο 89. Το ντέρμπι ήρθε ένα 0, αλλά δεν σημαίνει ότι τον γκολ το έβαλες εσύ. Το οποίο γκολ ακυρώθηκε γιατί δεν μας έπαιξε ο διαιτητής. Μια ζωή, ρε φίλε, μια ζωή. Που να μην τα βγάλει ποτέ τα μάτια. Σωτήρη, ξεφεύγεις. Το θέμα είναι ότι εμείς οι μπασέοι δεν το έχουμε με τη μονογαμία. Έχουμε άλλο γονίδιο, είμαστε μηχανές. Πολυβόλα! Ναπάλμ! Το σκίζουμε το κουνέλι. Το ακυρώνουμε το εισιτήριο. Το φουρνίζουμε το παστίτσιο. Και από ό,τι βλέπω τα διασκατά είναι και μικρή. Το παγώνει το ζελέ, το βιδώνει το σιφώνι, το τσαπίζει το χώμα, το σαχαρώνει το κουραμπιέ. Το βάζει το αρνάκι στο φούρνο. Σωτήρη, ξεφεύγεις και πεινάω. Αλλά εσύ, Μάρκο, κύριος, gentleman, αυτό που λέμε να πούμε ζαμπούνης. Άλλωστε η θέση σου θα έχει πιάσει μικρή από το μαλλί, αλλά εσύ, κύριος. Κύριος, άρχοντας μεσχέ, κόμις βαρόνος. Σωτήρη. Ξέφυγα. Πολύ. Αλλά τα κουνιαδάκια σου θα πάρουν τη ρεβάνς για πάρτι σου. Και μια και πρόκειται να παίξουμε γερή μπάλα, βγάλα αυτά τα ρούχα που σε σάλελες και πάρε την ιερή στολή. Φιλά τον έφηβο. Πάρτι, φίλησέ τη, κάνε την προσευχή σου, φόρεσέ τη και πάμε να πάρουμε διπλό μέσα στο Περναμπέο. Πού είμαι, τι είμαι εδώ? Δεν έχει σήμα. Έχεις πει σε κανέναν που είμαστε? Όχι, εσύ? Δεν ήξερα. Σωστό. Κρυωνείς? Λίγο. Καμώτο, γιατί άφησα την τσάντα μου επάνω. Και είχα δύο σάντουιτς, ένα για σένα και ένα για μένα. Πείνασες? Όχι, αλλά πρέπει να φάω. Και έχω το φαγητό μέσα στην τσάντα μου μαζί με τις ενέσεις. Ποιες ενέσεις? Είμαι διαβητική, δεν το ξέρες? Πενήντα δύο, 54, 56, 58. Σκατά λεφτά, ρε γαμώτο. Πρέπει να κάθομαι να βρίσκω δουλειές τώρα. Και να το να σηκωθώ να φύγω από το κολοχώρι. Με ξαναδεί άνθρωπος. Στο διάλα την καρδιά μου μέσα. Ναι, για την αγγελία τηλεφωνώ, για την babysitter. Προϋπηρεσία και βέβαια έχω. Έπαιζα με παιδιά στο δημοτικό. Με μεγάλη επιτυχία. Επίσης έχω διατελέσει και ίδια παιδί. Και αυτό με μεγάλη επιτυχία. Ναι, 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 μ' ακούτε? Ναι, γεια σας. Για την αγγελία τηλεφωνώ. Για τη διαφήμιση του κέντρου αδυνατίσματος. Ναι. Εσείς τι ακριβώς θέλετε? Φωτογράφηση? Τι είδους φωτογράφηση? Σώμα χωρίς κεφάλι? Και βέβαια έχω σώμα. Τι είμαι, πρωτομή? Κιλά, ναι, μισό λεπτό. Ε, 60, 65 εκεί, ανάλογα με την υγρασία, γιατί παίζει και ένα φριζάρο. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, γεια σας, τηλεφωνώ για την αγγελία για το τηλεφωνικό σεξ. Δοκιμαστικό, αμέσως. Τηλεφώνησε τώρα στο 090-090-090. Μπες κι εσύ στη μεγαλύτερη παρέα σε όλη την Ελλάδα. Παίξε μαζί μας τώρα. Εντάξει, το έχουμε? Ή να το τσιμπήσω λίγο παραπάνω? Α, το έχουμε. Τι είναι εδώ, ρε παιδιά? Το σπίτι του Καραγκιόζη, το αρχιτέκτο. Και τι θέλουμε να κάνουμε εμείς? Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όχι, όχι, μια στιγμή. Είπαμε ότι θα είμαστε κύριοι. Έτσι είπαμε. Βεβαίως. Θα επικρατήσει ο πολιτισμός, η ψυχραιμία, η αισθητική. Και κυρίως η δικαιοσύνη. Οφθαλμού αντί οφθαλμού. Όχι. Τι ακριβώς θα κάνουμε εδώ? Θα το ρίξουμε δύο-τρεις ψηλές. Αυτό έπρεπε να το έχεις κάνει μόνος σου. Ναι, αλλά περίμενα να ζεστάνει λίγο καιρός γι' αυτό. Μην ανησυχείς. Θα μπούμε πρώτα εμείς, θα τον ζεστάνουμε και μετά μπαίνεις εσύ και τον βάζεις στο φούρνο. Τι είναι, παλαμίδα να τον βάλω στο φούρνο? Έλα, πάμε, Ανέστη, πάμε. Μην ανησυχείς, παλικάρι μου. Ας την πάνω μας την πράσινη χαμούρα.
Ούσε μόρι κοιλώτα! Άνοιξε μόρι γαλώτσα! Έλα Δημήτρη, ο Μάρκος στα 20 είναι. Είσαι μέσα? Φύγε. Φύγε, ναι, φύγε. Έρχονται αδέρφη της Αντριάννας, είναι αγριεμένη. Έχεις πίσω πόρτα? Φύγε τώρα. 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 Επανένωση του θρηλυκού γκρουπ Troublemaker σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Καλά, επανένωση μετά από τόσα χρόνια. Γιατί ρε Μαρίζα, ίδιοι για παράδακτοι είμαστε. Ο χρόνος δεν περνάει από πάνω μας. Και τότε εμπνέαμε τα πλήθη και τώρα εμπνέουμε. Ναι, εδώ όμως τη φωτογραφία είσαι λίγο πιο νέος. Λίγο. Είμαι το ίδιο σεξι και το ίδιο fit. Σε έχει αποβλακώσει η εγκυμοσύνη μου φαίνεται. Κοίτα να μας στέλνεις καμιά φωτογραφία από τις συναυλίες σου, ε. Έτσι, τι θες να πεις τώρα? Να πάω? Ε, φυσικά αυτό δεν ήταν το όνειρό σου. Δεις εξαμαρτή μου καντροσοφού. Θυσίασα τον πιτσιρίκο για χάρη της μουσικής, δεν τον έζησα. Δεν θα επαναλάβω το ίδιο λάθος και με την κόρη μου τώρα. Καλά, δεν πας για διεθνή καριέρα, σε κανένα μήνα πίσω θα είσαι. Αγέννητο θα είναι ακόμα. Λες, ε. Δηλαδή το εννοείς, ρε Μαρίσα, τώρα αυτό? Ή το λες για να σου πω όχι και σου ξεμούξω μανταλάκια να... Καλέ, σήκω και φύγε, πήγαινε να πεις κανένα τραγούδι να βγάλεις τα αποθυμένα σου και φτιάξε ιστορίες να λες την κόρη μας όταν θα έχει αϊπνίες. Πω. Τι γυναικάρα είσαι εσύ. Τι κοριτσάρα θα φτιάξουμε εμείς. Τι ζευγάρι που θα μείνει στην αιωνιότητα. Είμαστε. Troublemaker. Κάπου. Θα γράψω και ένα κομμάτι για την Πέπα, ε. Φεύγω τώρα. I love you, Peppa, and I need you so. I love you, Peppa. Κάτι έχει γίνει, το νιώθω. Εγώ το νιώθω, καιρό τώρα. Το παιδί, παιδί μου, έχει πρόβλημα. Θα το συνηθίσει άμα βλέπεις εμένα ευτυχισμένη. Λαμπρό, συγκεντρώσου, σε παρακαλώ πολύ. Το παιδί λείπει εδώ και 3 ώρες και δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Το κινητό του είναι κλειστό. Κάτι έχει συμβεί, το νιώθω. Ψυχραιμία, σου είπε που πάει? Για να παίξει ποδόσφαιρο. Έλειπε ο 13ος παίκτης. Το ποδόσφαιρο παίζεται με 11 παίκτες. Παναγία μου! Πήρε τηλέφωνο του φίλου του? Όχι, αλλά θα πάρω την αστυνομία. Ποια αστυνομία? Το Ζαφύρι. Το Ζαφύρι, την αστυνομία δεν είπες? Τι φοράω? Φοράω καουμπόικο καπέλο, καουμπόικες μπότες, καουμπόικο γυλαίκο και είμαι πάνω στο άλογο. Καλπάζω και πάντα καλπάζοντας πηγαίνω στην έρημο. Ο καυτός αέρας της ερήμου παίρνει τα μαλλιά μου. Συναντάω έναν Ινδιάνο, βγάζει ένα φτερό από το καπέλο του και με αισθησιακή φωνή μου λέει... Την πανέβεις καθόλου, ρε? Όχι, δεν μου λέει αυτό ο Ινδιάνος. Είμαι... Έπεσα σε μια λακκούβα. Να σου πω, μωρή αρρωστιά. Το κοριτσάκι δεν είναι για τα μούτρα σου, κατάλαβες? Ρε εσύ πάνω, δουλεύω. Τι δουλεύεις, ρε? Δουλειά είναι αυτή που κάνεις? Την ψυχούλα μας θα την πουλάμε, ρε. Σήκω πάνω, μωρή γελαδάρισα. Ντύσου. Και πάμε να σε κεράσω κανένα ξύδινα στα νιάρης. Ωραία ρε πάνω, και τι να κάνω, να βγάλω δίσκο για ελεημοσύνη? Όχι, εγώ βγάζω δίσκο. Συγκροτηματάρα μου. Σκίζει. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά αυτό είναι λίγο άσχετο. Ποιο? Ναι. Έλα, Ζαφυρί. Τι έπαθε ο Πέτρος? Έγινε λαγός η βαζέλα. Πού μιλάς εσύ, πού μιλάς? Εσύ τον ειδοποίησες? Όχι, παιδί μου, στο Ζαφύρι μιλάω. Το πασογούρνο. Άκου, Ζαφύρι. Είναι διαβητική. Πρέπει να τη βρείτε οπωσδήποτε. Ο Πέτρος είπε κάτι ακρισφύγετο. Μόλις έχετε νέα θα... Μιλάω! Και λες πολλά. Πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πάρα πολλά. Πάρα πάρα πολλά. Πού θα το φτάσετε, ρε παιδιά? Όπου θέλουμε. Ο Μπάτσος δεν πρέπει να μάθει που είμαστε. Έχουμε πάρει ασφαλιστικά μέτρα. Ασφαλιστικά μέτρα. Θες να πεις μέτρα ασφαλείας? Αυτό. Ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό. Μη φοβάσαι. Θα μας βρουν. Και θα λέμε μετά από λίγο ότι ζήσαμε την απόλυτη περιπέτεια, ε? Τι λες, Όλγα? 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 Τι έπαθες, Όλγα? Βοήθεια! Ναι, ναι. Εντάξει, Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης λέει ότι πήγε με ένα κοριτσάκι σε ένα μυστικό κρυσφύγετο. Είδα για το μέρος που πάνε οι πιτσιρικάδες και φυσ... Ρε Μαργαρίτα, ποιο είναι αυτό το μέρος που πάνε οι πιτσιρικάδες και φυσ... Α, μιλάτε για το μέρος που πάνε οι πιτσιρικάδες και φυσ... Πρέπει να είναι το στοιχειωμένο σπίτι του Βράκα. Στοιχειωμένο? Παναγία μου! Ρε, μην κάνεις έτσι, εμείς είμαστε παλικάρια. Θα πάμε και θα τον φέρουμε πίσω.
Μαργαρίτα, εσύ που ξέρεις τα κατατόπια, δείξε μας το δρόμο. Δεν κατάλαβα, γιατί θα έπρεπε εγώ να ξέρω το δρόμο για το σπίτι του Βράκα, δεν κατάλαβα. Έλα, πάμε. Δείξε με τα παιδιά και δεν γρήγορα. Γρήγορα. Από τα 12 πάντα πιτσιρίκια εκεί. Αν διανοηθεί να πάει η κόρη δική μου, θα τη διαλύσω. Μόνος μου μιλάω. Θα σε σκοτώσω, ρε. Θα σε σκοτώσω. Μόλις φύγουμε από εδώ, θα σε σκοτώσω. Και η τσάντα είναι του κοριτσιού. Φέρ την εδώ. Έχει μέσα τις ενέσεις της. Είναι διαβητική. Πόσες ώρες είναι έτσι το κορίτσι. Άρε Πέτρο με τα ψέματά σου. Δεν φταίω εγώ. Έλα, εσύ ξέρεις από ιατρική. Κάνε τα κουμάντα σου. Από ιατρική ξέρω. Τη δόση δεν ξέρω. Κάνει κάτι. Θα το ρισκάρω τώρα του τύπου. Κοριτσάκι μου. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Μήπως φωνάζαμε ένα κανονικό γιατρό. Ποιον? Το Γαριδάκι. Α, αυτόν. Είπες κανονικό γιατρό και μπερδεύτηκα. Σοβαρευτείτε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε κάποια τάξη εδώ μέσα. Μην το πεις. Εσείς μπορεί να είστε πληρωμένοι δολοφόνοι, αλλά εμένα να με αφήσετε απ' έξω. Εμείς δολοφόνοι. Και μάλιστα πληρωμένοι. Πήρες λεφτά, μωρή γαλότσα! Εγώ, μωρή πετούγια! Σκασμός! Σε άκουσα που μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγες για σπασμένα πλευρά και γόνατα. Ασφαλιστής είμαι! Ο άνθρωπος είχε ένα ατύχημα και συζητούσαμε τις καλύψεις. Δεν το ξέρω. Γιατί το ήξερε αυτός? Πήγατε να δίνετε το Δημήτρη και με όρατε και εμένα μες στην ιστορία. Πήγατε να δίνετε το Δημήτρη πάλι! Μάθαμε την αλήθεια, Αντριάννα. Δικό του ήταν το παιδί! Τι πράγμα! Τα υπογλώσια του παπά! Τα υπογλώσια του παπά! Ναι. Τι έκανες? Τι έγινε? Μπορούμε να βοηθήσουμε? Να καθίσετε εδώ που είσαστε. Νευρικός ο γιατρός. Δεν ξέρω. Αυτό που έκανες είναι εγκληματική πράξη. Σε κρίση υπογλυκαιμίας αυτή η ένεση είναι θάνατος. Σε έκανες εφανασία, το καταλαβαίνεις? Τι να κάνω? Πρώτον να πιέζεις και δεύτερον να κάνεις την προσευχή σου. Έλα παιδί μου. Κοριτσάκι μου! Όλγα, συνήλθες! Ευτυχώς μ' άκουσε! Εγώ να κάνω κάτι άλλο? Τι άλλο να κάνω του τύπου? Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να ταξιδέψεις? Δεν παθαίνει τίποτα ο μπαμπάς, έννοια σου. Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, γι' αυτό δεν σου είπα για τον Δημήτρη. Από απελπισία γύρισα. Μετά κατάλαβα τι πήγα να κάνω και χωρίσαμε. Έτσι ένιωθες, έτσι έκανες. Χρειαζόταν να κλείσει ο κύκλος. Τι και το λες έτσι απλά, χωρίς εμφράγματα, ταχυπαλμίες, τίποτα. Αυτά μην τα υπολογίζεις. Το θέμα είναι η δική σου καρδιά, όχι η δική μου. Πάντως, ωραίο το εργάκι που ανεβάσετε με τον γιατρό, ε. Συγγνώμη, ρε μπαμπά, δεν ήθελα να σε κοροϊδέψω. Δεν φταίσαι εσύ, δικό μου λάθος. Πήγα και μπλέθηκα τότε με τον Δημήτρη και έτσι όπως τα έκανα. Κλώνησα την εμπιστοσύνη που μου είχες και σ' ανάγκασα να μου πεις ψέματα. Και ξέρεις, ε, το ψέμα το συχαίνομαι. Συχαίνομαι τα ψέματα. Πάντως δεν θα ξαναγίνει, το υπόσχομαι. Με τον γιατρό τι γίνεται, ε? Με τον γιατρό τι να γίνει. Τον θέλεις. Πολύ. Φαίνεται αυτό. Αυτό σε θέλει. Με θέλει. Το προσπαθεί. Επάλεψέ το. Μπορεί να είναι άνωστος, άοσμος, άχρωμος, άγευστος, ξινός, ξενέρωτος, αλλά σε θέλει κι αυτός. Πολύ. Και αυτό φαίνεται. Πάμε, παιδιά! Έλα, αγοράκι μου. Από την Ελλάδα, τι άλλο θα ζήσω? Θα μου τα λες όλα, εντάξει? Ποτέ ξανά ψέματα. Εσύ με αναγκάζεις, σου λέω ψέματα. Αν σου είχα πει ότι πάω σε ραντεβού, θα κατέβασες 3 σπρί. Ναι, αλλά είδες τι πήγε να γίνει τώρα, μωράκι μου. Εντάξει, αυτό έχεις δίκιο. Θα μου τα λες όλα. Ακόμα κι αν είμαι με μάσκα οξυγόνου. Εντάξει, ρε μαμά, άσε τώρα, τσαγκαλιές ρούμπα έχουμε γίνει. Άρε, Πέτρο, μη μεγαλώνεις τόσο γρήγορα. Λυπήσου τη μανούλα. Όσο έχετε το Λάμπρο, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Κύριε Λάμπρο, να σας κάνω μια ερώτηση. Πες τίποτα με τη μάνα μου. Πέτρο, ντροπή! Έλα, μην το καταπιείς το παιδί. Ας το να εκφραστεί ελεύθερα, μια ερώτηση έκανε. Έλα, γεια μας. Εγώ στη θέση σας θα με έδιωχνα. Μη μου βάζεις ιδέες. Δεν χρειάζεται, αυτή τη φορά θα φύγω μόνη μου. Άκου, Μαργαρίτα. Αυτό που μετράει στην ιατρική είναι η δύναμη. Η δύναμη να παίρνεις την κατάλληλη στιγμή τη σωστή απόφαση. Αυτή η απόφαση σου προσδιορίζει την ευθύνη ώστε να... Βέβαια, σου λείπει η γνώση, αλλά... Είμαι τζάμπα μάγκας, δηλαδή, ε. Όχι και τόσο τζάμπα.
Τόσα λεφτά θα δώσω για την εκπαίδευσή σου. Τι? Ναι. Θα σου δώσω εγώ λεφτά για το σεμινάριο. Αλήθεια? Αλήθεια. Γιατρέ, να σας φιλήσω το χέρι. Να μην φιλήσει τίποτα. Πήγαινε, φέρε μου να αλλάξω. Δεν θα το μετανιώσετε. Αλήθεια, δεν θα το μετανιώσετε. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν θα το μετανιώσετε. Αρχίζω ήδη και το μετανιώνω. Σας πάνε πάρα πολύ τα κόκκινα. Σας φωτίζουν. Οχ. Να μπω. Έλα, έλα. Έφυγε η θύρα 7. Το πεδίο ελεύθερο. Έτσι όπως έβγησε, φέρε και κανένα πιάτο. Ο πατέρας σου κακώς έφυγε στην κατάσταση που ήταν. Δεν έπρεπε να φύγει, έπρεπε να περιμένει να συνέλθει. Έπαθε ένα σοκ, αλλά θα συνέλθει. Ο Δημήτρης να δούμε πότε θα συνέλθει. Δεν τον πήρε και τηλέφωνο να σταματήσει να τρέχει. Το σημαντικό είναι ότι σε συμπάθησαν. Εδώ ο Ανέστης θέλει να σε ασφαλίσει. Για σωματικές βλάβες. Αχ, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά κατά βάθο. Αντί θα του γνωρίσει και θα του αγαπήσει. Για να δούμε, θα του αγαπήσω. Όχι, θα του αγαπήσει, δεν σε φοβάμαι. Το τεστ τη νοημία έγινε. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε. Έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα. Ναι! Ναι! Βέβαια! Και στο κάτω-κάτω δεν θα έρχονται και συνέχεια, δεν μας ενοχλούν. Γιατί να μην έρχονται πιο συχνά οι άνθρωποι. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ δεν του θέλω συνέχεια με στα πόδια μας. Τι θα γίνει, μάζεσαι κανένα πιάτο να τελειώνουμε. Δεν μπορώ, δεν αντέχω την κατάσταση. Όταν βλέπω την αροχήτη γεμάτο πιάτο, τρελαίνομαι. Είναι ένα παχούγια μου. Εντάξει, έχω κι άλλα βέβαια, αλλά έχουμε χρόνο γι' αυτά. Αλλά η ακαταστασία με τρελαίνει. Δεν, κάτι παθαίνω. Πρέπει να είναι όλα στη θέση του. Να σου πω, έχεις φάει ή να σου φτιάξω κάτι. Μάρκο. Τι ηλίθεια. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έχει την επιστροφή το ζόμπι και πάω να τη δούμε μαζί. Η μάνα το ξέρει? Δοκιμάζω την εμπιστοσύνη της. Πρόοδο βλέπω. Κάτι πάνε γίνει. Με το κορίτσι τι έγινε τελικά? Γίνεις ο κοτσομπόλης, δεν είναι το στυλ σου. Το χωριό αρχίζει και με χαλάει σιγά σιγά. Πάντως αν το πρώτο ραντεβού καταλήγει παραλίγο σε θάνατο, δεν το λες καλό. Μάλλον όχι. Εσύ τι έκανες με τη δασκάλα μου? Την ίδια κατάληξη είχαμε κι εμείς. Παραλίγο να πεθάνει. Όχι εκείνη, εγώ. Τελικά τι θέλουν οι γυναίκες από εμάς? Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πάνε με άλλες ταχύτητες. Πιο αργά. Πιο γρήγορα. Κάνεις ένα βήμα και αυτές έχουν κάνει 10. Και μετά στέκεσαι σαν χαζός και τις βλέπεις. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλουνε. Νομίζεις ότι αυτό που θέλεις εσύ το θέλουν και αυτές. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Άστο, άστο, άστο. Ζαλίστηκα. Δες την ταινία και μη μιλάς. Pero qué bonito y sabroso bailan el